Λευτέρη, καλησπέρα. Και στον καλεσμένο. Καλησπέρα, Μάνο, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, από το φράγμα το που σε λέμε εδώ, που βρισκόμαστε στο παραπέντε, μια στιγμή σωρώσιμο τόσο για το θέμα της υδροδότησης της Ανατολικής Κρήτης, όσο όμως και για τους ανθρώπους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, οι οποίοι εδώ και χρόνια περίμεναν αυτή τη στιγμή της υπερχείλησης του φράγματος, καθώς το φράγμα μέσω αυτής της διαδικασίας, Μάνο, κυρίες και κύριοι, δοκιμάζεται. Μιλάμε για μεγάλη στιγμή. Έτσι, κύριε Μαμαγκάκη, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαμαγκάκη Βαγγέλη, τον Διευθυντή Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ. Κύριε Μαμαγκάκη, μιλήστε μας λίγο για τη στιγμή που είμαστε πρώτων πυλών, έτσι, για την υπερχείληση. Είμαστε στα τελευταία λεπτά πριν υπερχειλήσει το φράγμα, όπως σε λέμε. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι εδώ εργάστηκαν πολλοί κόσμος, πολλοί επιβλέποντες, μηχανικοί, κατασκευαστές, όλοι αυτοί εδώ αυτή τη στιγμή περιμένουν η αγωνία, αυτή τη στιγμή της υπερχείλησης. Πάντα ένα φράγμα όταν γεμίζει και ολοκληρώνει τη λειτουργία του. Κύριε Μαμαγκάκη, να σας διακόψω, από ό,τι βλέπουμε εικόνες και νομίζω ότι είναι οριακό το σημείο για να ξεκινήσει η υπερχείληση. Βλέπουμε και πόσα εκατοστά ακόμα απομένουν για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που κανείς δεν τη φανταζόταν ότι θα τη βίωνε το φράγμα του, όπως σε λέμε, με αυτήν την ποσότητα νερού που έχει πέσει τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Ακριβώς. Είμαστε περίπου 2 εκατοστά πριν την υπερχείληση. Λογικά στην επόμενη μισή ώρα θα υπερχειλήσει. Οι ποσότητες που είναι στο οροπέδιο αυτή τη στιγμή είναι τεράστιες. Αναμένονται αυτές ακριβώς οι ποσότητες κατεβαίνουν. Να σημειώσουμε ότι η σύραγγα του, όπως λέμε, είναι κλειστή. Την έχουμε κλείσει τώρα και μία εβδομάδα. Γιατί θα θέλαμε να είναι η υπερχείληση πιο ομαλή, όχι βίαιη, να το πούμε και έτσι, καθώς είναι η πρώτη υπερχείληση. Θα δοκιμαστεί ο υπερχειλιστής, τα ρέματα, γενικότερα όλη η ροή προς την μεριά της εκβολής του, όπως λέμε. Και βλέπουμε βεβαίως απευθείας σύνδεση την εικόνα από τον Αποσολήμ. Τι σημαίνει, κύριε Μαμαγκάκη, υπερχείληση? Ναι, Λευτέρη. Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο βήμα, η επόμενη ερώτηση που θα κάναμε Μάνο στον κύριο Μαμαγκάκη. Τι σημαίνει υπερχείληση? Ουσιαστικά, πρακτικά μιλάμε για μια επάρκεια νερού για Ηράκλειο, Χερσόνησο, Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, για όλες αυτές τις περιοχές που όλα αυτά τα χρόνια πονούσαν στο θέμα του νερού. Ακριβώς. Μιλάμε για μια επάρκεια 3 χρόνων από σήμερα, κύριε Μαμαγκάκη. Σωστά. Σωστά. Χωρίς διακοπές στην υδροδότηση. Μιλάμε για την πλήρωση του ταμιευτήρα. Αυτό ποτέ δεν είχε συμβεί. Το 2015 ήταν 20 εκατομμύρια κυβικά. Τώρα μιλάμε για 25,3 και μιλάμε για υπερχείληση. Και συγχρόνως από σήμερα, να πούμε, δίνεται το νερό και για ίδρυυση σε συνεχή λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από Σελέμη. Για να κατανοήσετε, αυτή τη στιγμή, τις επόμενες μέρες θα δοθούν περίπου 30.000 κυβικά ημερησίως για να καλύψουν υδρευτικές ανάγκες του Ηρακλείου, της Χερσονήσου, του Αγίου Νικολάου. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή πέφτουν μέσα στον ταμιευτήρα περίπου 60 με 70.000 κυβικά την ώρα. Καταλαβαίνετε, τα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα. Θέλω να μας πείτε, επειδή και το Ηράκλειο έχει πονέσει πολύ με το θέμα της διακοπής υδροδότησης τακτικής, ιδίως στους θερινούς μήνες. Από εδώ και στο εξής, πρακτικά, πόσα μηνιαίως ή ετησίως, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, κυβικά νερού θα διοχετεύεται από εδώ, από το φράγμα που σε λέμε, το Δήμο Ηρακλείου, ας πούμε? Στους τρεις Δήμους, Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου, έχουμε συμφωνήσει περίπου 8 με 8,5 εκατομμύρια κυβικά ετησίως να διοχετεύονται σε αυτούς τους καταναλωτές. Κοιτάξτε, με αυτή την ποσότητα επαρκεί το φράγμα όπως είναι, έτσι, χωρίς άλλη είσοδο. Θα συμβούν και βροχές τα επόμενα χρόνια, έτσι, που είναι αδύνατο. Για 3 χρόνια. Πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Το φράγμα, όπως λέμε, δεν θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες όλων των. Έχετε να δράσει συμπληρωματικά. Δηλαδή, θα υπάρχουν γεωτρήσεις, θα υπάρχουν οι πηγές, θα υπάρχουν τα πηγάδια και η συμπληρωματική ποσότητα που χρειάζονται όλοι αυτοί οι Δήμοι για να μην διψάσουν, να μην έχουν πρόβλημα υδροδότησης των πολιτών τους, θα είναι το φράγμα, όπως λέμε. Άρα, δεν πρέπει να ξαναυπάρξει πρόβλημα τα 3 επόμενα χρόνια στην ίδρυυση αυτών των περιοχών. Κύριε Μαμαγκάκη, πείτε μας κάτι για την ασφάλεια. Μια τελευταία ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση από τον κύριο Μαμαγκάκη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ασφάλεια των κατοίκων στα διπλανά χωριά, τα οποία θα δουν την υπερχείληση να συμβαίνει σε πολύ λίγο από τώρα. Αυτό που έχουμε πει και που έχουμε ανακοινώσει σε συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου και την πολιτική προστασία είναι να προσέξει ο κόσμος, γιατί το ρέμα το οποίο μέχρι
πρότινος ήταν ανενεργό πολλά χρόνια, θα λειτουργήσει ξαφνικά. Ξαφνικά θα κατέβουν μεγάλες ποσότητες προς τα κάτω. Οι ποσότητες αυτές μπορεί να είναι και 50.000 κυβικά την ώρα και 80.000 κυβικά την ώρα. Θέλει λοιπόν προσοχή σε αυτούς που είναι παρόχθη στο ρέμα και παρακαλώ, έχουμε κλείσει τις ιρλανδικές διαβάσεις, να μην χρησιμοποιείται και να μην παραβιάζει κανείς τα σήματα που έχουν τοποθετηθεί. Πολύ σημαντικό το τελευταίο, να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και όσοι διέρχονται του σημείου. Ελευθέρη, να σε ευχαριστήσουμε όπως και τον κύριο Μαμαγκάκη για τα σημαντικά στοιχεία που μας έδωσε.